για τα θέματα αυτά μέχρι την Τρίτη. Όχι ότι υπάρχει, λέει, κανένας ιδιαίτερος λόγος, αλλά δεν θέλει μέχρι την Τρίτη, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου τι θα πούνε για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όχι να γίνει το δικαστήριο, αλλά τι κατηγορητήριο θα βγάλουν. Και επειδή τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, θα επιχειρήσει και η πλευρά του κυρίου Καμένου, κυρία Μπακογιάννη, επειδή μιλάγατε για δικλωσία, να χαμηλώσει τους τόνους. Πάμε στο θέμα τώρα της οικονομίας. Κύριε Φίλη, κάνατε μια δήλωση στο Contra News, η οποία είναι σκληρή δήλωση για την κυβέρνηση για τη μείωση των συντάξεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζει να έρθουν πιο νωρίς τα μέτρα και πιο νωρίς οι μειώσεις και το αφορολόγητο και όλα αυτά. Αντέχει ο κόσμος τέλος πάντων. Κύριε Χατζή, για να συνδυάσω την προηγούμενη συζήτησή μας, το μείζον είναι η εθνική αυτοπεποίθηση. Και στα θέματα της οικονομίας, μέσα από δυσκολίες, μέσα από δυσκολίες που αφορούν τους πιο φτωχούς Έλληνες, διαμορφώνεται μια δυνατότητα να βγούμε από τις δυσκολίες τις μεγάλες και να πάμε όχι από την νύχτα στη μέρα, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά να πάμε όμως σταδιακά σε μια καλύτερη πραγματικότητα με ανάπτυξη που να αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο τους πλουσίους. Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να λάβει υπόψη του και το συμφέρον των φτωχότερων, οι οποίοι πλήρωσαν πολύ. Το 25% μείωση του ΑΕΠ την προηγούμενη περίοδο με την κρίση δεν κατενεμήθη ισόποσα σε όλους. Το πληρώσαν οι πιο φτωχοί με τρόπο πάρα πολύ σκληρό. Για αυτό το θέμα των συντάξεων, το οποίο αναφερθήκατε, όπως και το θέμα του αφορολόγητου, είναι πλευρές που πρέπει να συζητηθούν κατά τη διαδικασία της εξόδου μας από τη Δανειακή Σύμβαση και να βρεθούν λύσεις που να ικανοποιούν, επαναλαμβάνω, τα συμφέροντα των φτωχότερων, των λιγότερο ευνοημένων. Αλλά εσείς είπατε ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και βεβαίως φαίνεται. Δεν το λέμε εμείς. Είναι η συμφωνία που υπάρχει από τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό λέω, ναι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε μαρμάρινες πλάκες. Τώρα, με βάση την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και έχουμε πολύ θετικά δείγματα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μεγένθησης, θα λέγαμε καλύτερα, της ελληνικής οικονομίας. Καλά. Η ανάπτυξη, η αναπτυξιακή πορεία δεν είναι και τόσο 1,6, καλή. 1,6 λένε τελικά. Ήταν για άλλο ο στόχος. Λέω 1,6, ναι, αλλά προχωράμε. Δεν ήταν 1,6 ο στόχος, κύριε Υπουργέ μου, δεν ήταν 1,6. Και κρίση και μείωση του εθνικού προϊόντος, σιγά σιγά. Είναι αρκετά αυτά? Δεν είναι αρκετά, συμφωνούμε. Δεν είναι. Πρέπει να δούμε το θέμα των πλεονασμάτων, των υπερπλεονασμάτων, του 30%. Ναι. Βεβαίως. Πρέπει να το δούμε. Να αλλάξει συμφωνία. Διότι πενταετία τα υπερπλεονάσματα προφανώς θα οδηγηθούμε σε μια διαδικασία που θα καθίσει συμφωνία. Η οικονομία. Πέστε το ευθέως αυτό που θέλετε. Επαναλαμβάνω, θέλετε να αλλάξει η συμφωνία που έχει γίνει? Είναι προφανές, και αυτό δεν είναι θέμα αυτόματο. Κάνουμε όχι, έτσι. Μα δεν εννοούμε στη, αυτό. Στη διαδικασία εξόδου πρέπει να τεθούν και πριν και μετά ζητήματα τα οποία, κατά τη γνώμη μας, υπονομεύουν το αναπτυξιακόμενο της χώρας. Η κυβέρνηση λέει αυτό όμως. Η κυβέρνηση λέει ότι εξαναγκάστηκε σε μια συμφωνία. Ναι, η κυβέρνηση ενώ λέει όσο αυτό. Λοιπόν βγαίνουμε η οικονομία μας με μια ανάπτυξη, ναι, τότε θα πρέπει να δούμε ποια στοιχεία αυτής της συμφωνίας μπορούν να τροποποιηθούν. Και θα ήθελα να πω το εξής. Μα δεν το συζητάνε η άλλη πλευρά. Εσείς το λέτε, ακόμα, αλλά η άλλη πλευρά δεν το συζητάει. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει υπογράψει πλεονάσματα θηριώδη, όχι 3,5% στο παρελθόν, 4,5%. Τα είχε δεσμευτεί γιατί και τα υλοποιούσε. Ναι. Ακόμα όχι, και αυτή δεν τα υλοποιούσε, είπε γιατί δεν ότι συμφωνεί στη μείωση των πλεονασμάτων. Και ο Στουρνάρας το είπε. Λένε όχι τώρα. Τι σημαίνει όχι τώρα? Να δούμε. Με ποιες προϋποθέσεις? Δηλαδή, η εθνική συζήτηση, ο διάλογος, ο δημόσιος, δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια αντιπαράθεση μόνο. Να δούμε, υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες συγκλήσεων. Και τι σημαίνει μείωση πλεονασμάτων? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα κόψουμε. Τι σημαίνει πλεονάσμα 3,5%? Ότι θα κόψουμε το κοινωνικό κράτος. Γιατί το λέτε στον κύριο Σακαλώ, το που είναι και στους 53? Ο διάλογος αυτός. Γιατί που λέμε, σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μπορώ να τοποθετηθώ κι εγώ? Βεβαίως, ο διάλογος, λέω λοιπόν. Βεβαίως. Γι' αυτό είναι και η δύναμη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ο διάλογος για την έξοδο από την Δανειακή Σύμβαση. Τελειώνει το πρόγραμμα, δεν υπάρχει έχει έξοδος. Να κάνει με ένα νέο πρόγραμμα, με ένα νέο πρόγραμμα δικό μας. Της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διεθνών σχετισμών. Και αν γίνει ανάπτυξης, με τα ομόλογα τότε, κύριε Φίλη, ανάπτυξης. Και σας πάνε τα επιτόκια στο 5%, γιατί έτσι θέλουν οι δανειστές, τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε τώρα σε τέτοια σενάρια. Α, δεν πρέπει να κουβεντιάζουμε. Λέτε την Κυριακή πρέπει να κουβεντιάζουμε σε τέτοια σενάρια. Από τη μια πόλεμο με την Τουρκία, από την άλλη πόλεμο με δανειστές. Ελάτε να. Γιατί δεν είναι δικατάσταση λοιπόν, επικίνδυνη? Πιο συγκεκριμένα να μιλάμε. Έχουμε ένα σχέδιο. Και το σχέδιο λέει μαξιλάρι, ώστε να έχουμε 19 δισεκατομμύρια για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες κρίσεις για ένα χρόνο. Αλλά το σημαντικότερο. Ένα σχέδιο ανάπτυξης, εξόδου και ανάπτυξης.
Και σημαίνει αυτό ότι πρέπει οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Πάντως αυτό που μου λέτε τώρα είναι πλήρης διαφωνία με το πώς το πάει η κυβέρνηση. Είναι κατά τη γνώμη μου η ανάγκη διορθωτικών κινήσεων. Άρα λοιπόν διαφωνείτε με την πολιτική. Πώς. Ξέρω τα λόγια που λέω. Μη μου τα λέτε. Η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να υπογράφει κείμενα, συμφωνίες αναλόγως με την πορεία της οικονομίας. Δεν είναι κανένας αναγκασμένος να κάνει τίποτα. Η οικονομία πάει σε καλύτερα νερά αυτή τη στιγμή. Να το δούμε αυτά τα νερά. Ορίστε. Άρα θα αξιοποιήσουμε για όλους τους ανθρώπους αυτές τις καλύτερες στιγμές. Μακάρι να το κάνετε, αλλά είστε σε πλήρη. Όχι παράφεστε, θα το έλεγα, αλλά σε είστε άλλη γραμμή. Χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Είμαι σαφής. Που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Δύο κουβέντες και κοινά. Να έχουμε τα αποτελέσματα ώστε τα κομμάτια της πίτας να είναι μεγαλύτερα. Να κοπούν οι συντάξεις. Άρα όχι, η απάντηση είναι η ανάπτυξη, κύριε Φίλη. Λέω να κοπούν οι συντάξεις το 19. Θα τις κόψει η κυβέρνηση. Εμείς δεν θέλουμε να κοπούν. Δεν θέλουμε. Και έρχεστε εσύ, εμείς γι' αυτό δεν το ψηφίσαμε. Εμείς δεν ψηφίσαμε το κόψιμο των συντάξεων. Κόψατε τη συντάξη του στην προηγούμενη δεκαετία. Ναι, τη κόψαμε. Μια ουρά και σε εμάς, αυτό ναι, είναι. Τώρα. Αυτό δεν είναι μια ουρά. Μια ουρά. Μαζί με το ΕΚΑΣ, όπως σωστά λέτε εσείς στη συνέντευξή σας, μαζί με το ΕΚΑΣ, το κόψιμο των συντάξεων και το αφορολόγητο, μιλάμε για τρεις συντάξεις, για τους πιο χαμηλούς. Χαμηλά ισοδηματικά ναι. Έλληνες. Θέλετε να παλέψουμε. Άρα, να μην εφαρμόσουμε τα μέτρα. Εμείς θα το παλέψουμε, κύριε Φίλη. Αλλά τώρα το ότι ανεμική ανάπτυξη ότι το ό,τι έρχεστε στη γραμμή μας, εγώ το θεωρώ θετικό. Σε ποια γραμμή. Το πλεονασμάτων 4,5% που εφαρμόζατε. Των πλεονασμάτων των χαμηλότερων. Δεν τσακωνόμαστε ποια είναι η γραμμή. Θέλετε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ισχυρό. Βάλτε το κι εσείς. Θέλετε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ισχυρό. Ερώτηση. Δεν κυβερνάει η κυρία Μπακογιάννη. Μα διεκδικεί να κυβερνάει. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι στην άποψή μας. Έχουμε μιλήσει για μείωση της φορολογίας γιατί πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί η ανάπτυξη έτσι. Έχουμε μιλήσει για συγκεκριμένα μέτρα. Και δεν θεωρούμε ότι μπορεί να βγαίνει. Ένα λεπτό, κύριε Χατζή. Ένα σπίτι και νομίζω θέλω να συμφωνήσω. Είστε μαζί σας, να κάνουμε μια έκκληση. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα σπίτι αξίας 45.000 ευρώ πρώτη κατοικία για 500 μάλιστα. ευρώ στον πληστηριασμό. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε. Πρέπει να σας πω ότι και με βάση τον νόμο, κύριε Φίλη, η συμφωνία αυτή για το 3,5% δεν μπορεί να αλλάξει. Μην έχετε ελπίδες λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς προσωπικά εννοώ ότι το παλεύετε αυτό το θέμα και καλείτε και την αντιπολίτευση να το παλέψετε. Είναι απόφαση τελειωμένη. Τελειωμένη. Έχει υπογραφεί για αυτό. Για πενταετία είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αν εφαρμοστεί ένα-δύο χρόνια. Πέντε. Καλά, αυτό το πείτε στου αγιστέ. Αυτό θα το και αλλάξει. Να πω επίσης ότι επιβεβαίωσαμε την πληροφορία ότι πράγματι ο κύριος Καμένος, σε εισαγωγικά φυσικά, έχει βάλει απογορευτικό στους βουλευτές του. Μέχρι την Τρίτη, ενδεχομένως την Τρίτη να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ προκειμένου να αποφασίσουν το τι πρόκειται να κάνουν στο επίπεδο των επειδή εθνικών μας θεμάτων. Επειδή του βάλανε εκείνο απαγορευτικό έβαλε αυτό στους βουλευτές. Υπάρχει σε εισαγωγικά επειδή τώρα το απαγορευτικό. Επειδή έχετε καλές προφορίες, ναι, εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Το επιβεβαίωσαμε αυτό πλήρως. Ναι, εντάξει, ο κύριος Καμένος αυτό το τελευταίο διάστημα. Κλείνει η εκπομπή για με Καμένο. Ξεκίνησε με Καμένο, κλείνει με Καμένο. Δεν ξεκίνησε με Καμένο. Με το Καμένο ξεκίνησε, εντάξει. Κύριε Φίλη, να σας πω κάτι. Εγώ δέχομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο. Δεν τον πάτε τον κύριο Καμένο, δημο... το ξέρω. Καθόλου. Δεν τον πάτε, το ξέρω. Διαφωνώ κάθετα μαζί του. Τώρα τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, είναι στην κυβέρνηση. Είναι θέματα αυτά. Τι να κάνουμε. Βέβαια. Αλλά επαναλαμβάνω. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Δεν είναι δικό μας ο κύριο Καμένο. Το δικό μας θέμα των Ελλήνων πολιτών είναι άλλο. Δεν είναι ο κύριο Καμένο. Είναι άλλο. Εσείς τον πήρατε. Είναι δικό σας υπουργό αμήνη ο κύριο Καμένο. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μπακογιάννη που ήταν μαζί μας σήμερα, τον κύριο Νίκο Φίλη που και αυτό. Ναι, μην γελάτε καθόλου. Ήταν μαζί μας σήμερα. Μαζί μας σήμερα. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη Κυριακή, 25η.